Πάμε. Για διάβασε λίγο να δεις. Όχι, δεν θα διαβάσω. Δηλαδή αυτός ο πράκτορας θα μας βάζει λίγο στο κλίμα, γιατί τώρα είσαι. Έπρεπε να μπούμε με τη μουσική να βάλει ο κύριος Μπιρσίμ, τη μουσική του James Bond. Από χθες μου έχει κολλήσει αυτό το πράγμα. Να μπαίνει μέσα στο στούντιο με αυτή τη μουσική. Μισό λεπτό. Τρίχε είναι. Η περίπτωση αυτού του άνθρωπου, ας πούμε αυτού του πράκτορα στο κόμμα, αλλά και άλλων σε άλλα κόμματα, δεν είναι, ας το πούμε έτσι, ένα μεμονωμένο περιστατικό ή δεν αφορά τη δικτατορία. Η Χούντα έβαζε χαφιάδες και χαφιάδες. Αφορά το ευρύτερο δίκτυο που αποκαλύπτω στο βιβλίο αυτό. Για πρώτη φορά σε τέτοια έκταση αποκαλύπτεται τη κόκκινη προβιά στην Ελλάδα, τη Γκλάντιο σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή του μυστικού στρατού, ας το πούμε έτσι, σε όλη την Ευρώπη. Ποιανού μυστικού στρατού, κυρία Δουβλάκη? Θα το ξέρεις πολύ καλά. Ναι, αλλά εγώ ρωτάω, να ρωτάω δηλαδή, για να το μάθω. Και μάλιστα κατά σύμπτωση, πρέπει να ξέρεις, Μανώλη, τη μέρα που έχω αυτό το τρυφερό και δραματικό περιστατικό με το Χαρίλα που συζητάμε, εκείνη τη μέρα ακριβώς. Πριν 30 χρόνια ακριβώς. Πριν 30 χρόνια, εκείνη τη μέρα ακριβώς συμβαίνει ένα περιστατικό στην Νορβηγία. Δηλαδή ένας αστυνομικός κάνει περιοδεία στην Ήπεθρο και ξαφνικά βλέπει να βγαίνει άτμος από τη γη. Σου λέει, τι διάλογο είναι αυτό? Βλέπει ένα παράπηγμα, ας πούμε, αγροτικό, μπαίνει μέσα, κατεβαίνει, σηκώνει μια μπάρα και κατεβαίνει 20 σκαλοπάτια κάτω και ξαφνικά βρίσκεται σε μια υπόγεια στοά γιγάντια που έχει μέσα όπλα, τρόφιμα, τηλεπικοινωνιακό υλικό, τρόφιμα συσκευασμένα, τα οποία ανανεώνονται κατά καιρούς, και λύρες. Δηλαδή και ένα κυβότιο λύρες. Ο άνθρωπος σου λέει, αμάν, έπεσα, ας το πούμε έτσι, σε καταφύγιο. Της μαφίας. Τέτοιες κρύπτες υπήρχαν δεκάδες χιλιάδες σε όλη την Ευρώπη. Για πρώτη φορά σήμερα αποκαλύπτω μέσα από το βιβλίο, με τη βοήθεια βεβαίως αξιόλογων δημοκρατικών αξιωματικών, πατριωτών αξιωματικών, ότι στην Ελλάδα επιβεβαιωμένα αποκαλύφθηκαν 1052 κρύπτες. Τέτοιες. Που είχαν μέσα όπλα. Δηλαδή. Όπλα. Μέχρι πότε ήταν μήμη? Από πότε μέχρι πότε. Αυτό τέλειωσε η ιστορία αυτή. Για να πούμε, την τελευταία πράξη της κατάρρευσης έγινε επί Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Άρχισε το 85. Από το 85 έως το 91 θα υπολογίσετε ότι, ας το πούμε έτσι, ολοκληρώθηκε τέλος της δεκαετίας του 80. Βρέθηκαν όλες οι 1100. Αυτές που, εν πάση περιπτώσει, έβγαλε το πόρισμα ενός έγκυρου και αξιόπιστου στρατηγού. Του Σούνδια. Αυτές το λέω σήμερα, μπορεί όλοι χρόνους. Τι χρησιμεύαν αυτές να τις διατηρήσουμε μέχρι το 80-85? Κοίταξε, η Ελλάδα είναι αυτή που δημιούργησε το δίκτυο Γκλάντιο. Αυτό που μετά υιοθετήθηκε από τον ΝΑΤΟ σε όλη την Ευρώπη. Πριν πάει στην Ιταλία, έτσι. Στην Ιταλία, ξέρετε πώς ξεκίνησε αυτό το περίφημο δίκτυο Γκλάντιο, ε? Όχι, για πες μας. Αλλά είναι το πιο φοβερό από όλα, ας πούμε. Οι Αμερικάνοι μετά τον πόλεμο και μέσα στον πόλεμο, ενώ συνεργάζονταν με το Αντάρτικο εναντίον των Γερμανών και των. Του Μουσολίνη, τους φασίστες, ενώ συνεργάζονταν, ήδη άρχισαν να ετοιμάζουν τον αντικομμουνιστικό στρατό. Πώς? Συνεννοήθηκαν με τον Λουτσιάνο, το Λάκι, τον περίφημο Λουτσιάνο, τον αρχηγό της μαφίας που είχε πιαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, και του λένε, εμείς θα σε αφήσουμε, θα κάνεις μια εικονική και θα αναλάβει η μαφία να ενταχθεί στον αντικομμουνιστικό αγώνα. Από εκεί λοιπόν ξεκινάει σκέψου, φτάσαμε στη συνεργασία τη CIA με τη μαφία, με την στοά P2 των φασιστών, τα θυμάσαι τώρα, αυτά είναι σχετικά πράγματα, που οδήγησε τελικά και σε μια σειρά φαινόμενα, έτσι, δολοφονία Μόρο, που για πρώτη φορά στο βιβλίο μου αποκαλύπτεται, ότι υπήρχε συμμετοχή, προσπάθεια διείσδυσης με χρήμα και με όπλα, μην πέσατε από την καρέκλα, και το ερώτημα είναι γιατί, της Μοσάντ. Δηλαδή, μέσα από μια ιστορία πραγματική που την κάνω παραμύθι, κρέμονται άλλες παράπλευρες ιστορίες και βγαίνει μια εγκυκλοπαίδεια. Ναι. Δηλαδή εκείνο το πρωί με το Χαρίλο. Να πούμε κάτι. Ναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης, με αφορμή το Κόκκινο Κάβορα, είναι ένα βιβλίο που βγάζει 30 χρόνια μετά από μια συζήτηση που έγινε με αφορμή την ύπαρξη ενός πράκτορα. Διπλού, ας πούμε. Διπλού πράκτορα μέσα στο Κουκουέ, όπως υπάρχει σε όλα τα κόμματα. Ναι, ναι. Η συζήτηση έγινε από τότε, είχε εντοπιστεί από τότε, ναι, και άφησε όπως το Foreign Office να περάσουν 30 χρόνια για να γράψει αυτό το βιβλίο. Ναι, αφού ψάξει. Φαντάζομαι είναι η σκηνή φοβερή με το Χαρίλο. Έτσι, πολύ τρυφερή καταρχήν. Βλέπεις, και βλέπεις ανθρώπους που έχουν δει το θάνατο, έχουν φάει το θάνατο, το κουτάκι, τα έχουν δει όλα, με τι τρυφερότητα
και με τι ανθρωπιά αντιμετωπίζουν και αυτόν και ακόμα. Αυτό. Έτσι δεν είναι. Θέλω να πω ότι αντίστοιχα φαινόμενα. Δηλαδή, αν λέει δείτε, συνέχεια χαρίλα σε επειδή. Είμαι, επειδή θέλω να ευχαριστώ μερικούς ανθρώπους, διότι έκανα αυτή την έρευνα επί χρόνια. Θα δείτε ότι α πούμε για τον Ανδρέα, ξέρουν μέχρι και πού κατουράει ο Ανδρέας. Ο Παπανδρέου, Ο Παπανδρέου. Δηλαδή έχει σημασία ότι έχει 135 σελίδες η ΚΙΠ για τους ερωτικούς εγκλισμούς του Ανδρέα μόνο την περίοδο 73-75. Ενημερώθηκε γι' αυτό ο Ανδρέα. 73-75. Ναι, μόνο για. Στο εξωτερικό. Από το 73 στο εξωτερικό, από το Λονδίνο, μέχρι το 75. Τότε ενημερώθηκε ο Ανδρέας, ας πούμε, ότι. Ότι τον έχουν. Αλλά η περίπτωση του δικού μας αυτού. Πόσα 135 τι είχε, 135 σελίδες είναι μόνο τα ερωτικά. Φαντάζομαι τα πολιτικά. Μόνο για το 73. Καλά τα πολιτικά. Τόμοι ολόκληρο. Γελάμε τώρα, αλλά είναι συγκλονιστικές. Διότι εγώ. Κοιτάξτε, εγώ πήγα να κάνω μια ψυχολογική, νευροβιολογική έρευνα για αυτό που λέμε διπλός άνθρωπος. Του λέω του Χαρίλο, είναι εύκολο να κάνει το μυαλό ενός ανθρώπου κλικ, να είναι ας πούμε κατά τα 7 δέκατα κομμουνιστής και κατά 3 τα δέκατα να είναι κυπατζής. Πώς κάνεις αυτή τη μετάθεση από μια κατάσταση. Και γιατί γίνεται αυτό, Μιμή. Είναι. Εδώ μέσα στο βιβλίο θα δεις και την νευροβιολογική βάση. Δεν μπορείς εσύ, δεν μπορώ εγώ, δεν μπορεί ο Ιωδάνης. Το λες, δεν το λες. Όχι, συνωμοσιακά γίνεται για να είναι. Μισό λεπτό, στο βιβλίο σου γράφεις ότι έχεις πει στον Χαρελά ότι μόνο ένας λογοτέχνης μπορεί να το κάνει αυτό. Ναι, το κάνει, ας πούμε, το έχει κάνει. Το έχει κάνει Ντοστογεύκη, ας πούμε, έτσι, με πολύ έξυπνο τρόπο που λέει ο διπλός άνθρωπος. Βέβαια, εδώ δεν έχουμε μια περίπτωση ντοστογεύκικου σωσία, δηλαδή δεν έχουμε ένα, ας το πούμε, ψυχωσικό διχασμό ενός ανθρώπου. Υπάρχει αυτός ο διχασμός, αλλά είναι ημιτελής, ανολοκλήρωτος. Έτσι δεν είναι. Εκείνο το πρωί, λοιπόν, με τον Χαρίλαο, είχα την ευκαιρία να συζητήσω με τους μεγάλους πράκτορες. Στον κόσμο, στην ιστορία. Δηλαδή, ας πούμε, πρέπει να ξέρετε πώς την πάτησε ο Λένιν, έτσι, ο Μέγας Λένιν, με τον Μαλινόφσκι. Έφτασε στην Κεντρική Επιτροπή των Πολσεβίκων. Δίπλα στο Λένιν, ο άνθρωπος που του έκανε τα ταξίδια στο εξωτερικό, τα έβλεπε τα πάντα. Στη διεύθυνση της Πράβδας, ένας πράκτορας της Οχράνα. Η υπόθεση του Ρίτλ που αφορά εμάς, τους Έλληνες. Πώς παρακολουθούσαν τον Εφέρο Βενιζέλο η Αυστρο-Ουγγαρία. Και θα δείτε τα σχέδια για τη Θεσσαλονίκη και τους Βαλκανικούς πολέμους. Είναι η ιστορία του Ρίτλ. Κάτσε να τα πάρουμε ένα. Μια στιγμή να σας πω αυτή την φοβερή, γιατί αφορά τους Βαλκανικούς πολέμους, την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Υπόθεση Ρίτλ. Μια φράση μόνο θα σας πω. Προσέξτε. Ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της κρατεάς Αυστρο-Ουγγαρίας τότε ήταν πράκτορας των Ρώσων. Δηλαδή όλα τα σχέδια. Τα σχέδια για τη Θεσσαλονίκη, τα σχέδια για τα Βαλκάνια. Ξέρανε οι Ρώσοι. Έχω τα διαβαθμισμένα έγγραφα τώρα. Όλα τα ξέρανε οι Ρώσοι. Ενημερώσαν τους Σέρβους, όχι το Βενιζέλο. Και αυτή είναι η μεγαλοφία του Βενιζέλου που συνέλαβε πολιτικά τη γεωμετρία των συγκλήσεων, αντιθέσεων και. Πώς έγινε πράκτορας αυτός ο Ρίτλ, προσέξτε. Ανεκάλυψαν οι Ρώσοι ότι ενώ είναι, κάνει άρση βαρών, ενώ είναι υπερπατριώτης, φασίστας ουσιαστικά, πρώιμος φασίστας, τελικά ήταν ομοφυλόφιλος. Τα είχε με ένα υπολοχαγό, ο οποίος μίλησε επίσης τον Κάρφαση, διπλός πράκτορας αυτός, τον εκβίασαν και έπαιρνε 6.000 λίρες. Ταινία κανονική. Ναι, ρούβλια, ας πούμε, έπαιρνε καλά ρούβλια τότε ο Μαλινόφσκι, η ιστορία Μαλινόφσκι, που είναι συγκλονιστική για μας. Γιατί αυτά τα μαθαίναμε μέσα στην παρανομία στη δικτατορία για λόγους επαγρύπνησης, έτσι δεν είναι, φοβερές ιστορίες. Ή στη συζήτηση αυτή ξέρεις ότι ο Χαρίλαος δεν ήξερε. Ότι ο Κιμ Φίλμπι, δηλαδή αυτό που λέμε, όλοι ξέρετε τον Κιμ Φίλμπι, δεν είναι ο τρίτος άνθρωπος, τα μυθιστορήματα, τα άπειρα, ο οποίος ο αρχηγός της κατασκοπίας των Βρετανών ήταν κομμουνιστής. Και αυτό ήθελα να σου διαβάσω. Είναι η πιο συγκλονιστική ιστορία. Είναι στη σελίδα 21 και λες ότι αυτός ήταν φοιτητής στο Κέμπριτζ. Ναι. Έτσι. Πέντε. Με άλλους τέσσερις. Ναι, ναι. Ο πέμπτος άνθρωπος. Ο Κιμ Φίλμπι, λέμε έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και έφτασε να χωρίσει την αγαπημένη του σύζυγο, τη γεννημένη στην Αυστρία, Βρετανή κομμουνίστρια. Ναι. Για να μην κινήσει υποψίες. Λοιπόν, ο Χαρίλος, καπετάν γιο της, έτσι, δεν ήξερε ότι ο Φίλμπι. Πού να τα ξέρει αυτό. Το 45, ναι, δεν το ξέρει. Το ΕΑΜ δεν το ήξερε. Ναι, ναι. Το 45 ο Φίλμπι έρχεται στην Αθήνα, πρόσεξε, μέσα στην καρδιά, ας πούμε, του εξελισσόμενου εμφύλιου, πάει στον Όλυμπο, στη Λάρισα. Κοντά στην καρδίτσα που κατέλαβε ο Χαρίλαος αργότερα. Άρα λοιπόν, προσέξτε, μέσω του Φίλμπι έχουν πλήρη εικόνα οι Σοβιετικοί. Ο αρχηγός το M16. Ο αρχηγός της κατασκοπίας της Βρετανίας ήταν Σοβιετικός πράκτορας. Της M16. Έχουν λοιπόν πλήρη εικόνα. M16. Ναι. Το σκεφτείς, αλλά δεν το ξέραν οι δικοί μας εδώ. Κάτσε να πάμε τώρα στα πιο. Στα πιο ναι. Να έρθουμε το, να πούμε. Το πιο συγκλονιστικό. Από εκεί ξεκινάει το κουβάρι, έτσι. Αρχίζει λοιπόν ένα ανεμοστρόβιλο συμβάντων. Να με πήγε πολύ μακριά. Εγώ ήθελα να κάνω μια ψυχολογική μελέτη. Δεν με ενδιαφέρε τώρα αυτό. Και έπεσε μπροστά σου ο Τόνης, Εδώ, παιδιά, εδώ παθαίνει σοκ. Εσένα είσαι ο μόνος άνθρωπος στον κόσμο
Ο πρώτος. Γιατί ούτε κινητό χρησιμοποίησα. Ό,τι έκανα ήταν έρευνα, επειδή δεν εμπιστεύομαι τίποτα. Μου είπες, είσαι μέσα στη συνωμοσία μου. Και σου λέει, τι έχεις, μου λες, χθες πήρα, λέω, μια συνέντευξη από κάποιον στον Ιορδάνη. Πήγα να λιποθυμίσω. Αλλά το θέμα είναι η πλάκα με το Μητσοτάκη και με τον Βαρβιτσιώτη. Εδώ δεν φαντάστηκε ποτέ ο Μητσοτάκης ότι μπορεί να έχει πει στην πλάκα στον Αμερικανό και ο Βαρβιτσιώτης, που είναι Αμερικανόφιλοι δυτικοί. Δηλαδή είναι η συγκλονιστική. Στο υποτόνι αυτό. Ναι. Μα θα τα λέω. Αν δεν πάρει το βαρύψο, αν διαψεύσει, επιβεβαιώσει. Λοιπόν, προσέξτε. Πώς έγινε με τον Τόνι, για πες μας. Με τον Τόνι. Ποιος είναι ο Τόνι, καταρχήν. Ο Τόνι. Προφανώς είναι ψευδόνιμο, έτσι δεν είναι. Ναι. Εντάξει. Ας πούμε. Του πήρα συνέντευξη παρουσία δικηγόρων, διότι έχει συμβόλαιο εχεμήθεια και είναι και εκδότης. Έχει αυτός, έχει γράψει βιβλίο. Θα πάθετε πλάκα, ένας εκπεσών υπότης του ψυχρού πολέμου. Ήταν ο πολιτικός σύμβολος, ο αρχιπράκτορας της CIA για την Νότια Ευρώπη. Έτσι, για τα αριστερά κόμματα της Νότιας Ευρώπης. Ο οποίος τώρα είναι ταχυπάρειας. Αρχιπράκτορας. Δηλαδή πολιτικός σύμβολος, καθηγητής Φακάρβα. Δηλαδή ακαδημαϊκός. Αυτός ισχυρίζεται ότι η πρώτη του εμπειρία είναι τη μέρα που η πρώτη του εμπειρία είναι το 64. Όταν, προσέξτε, οι Αμερικάνοι που λέτε τώρα η NSA παρακολουθεί τα τηλέφωνα μας κλπ. Έχει γίνει το συγκλονιστικό σκηνή που την έχω μέσα, είναι γνωστή βέβαια αυτή. Όπου, προσέξτε. Ο Έλληνας πρεσβευτής, τον έχει καλέσει ο Τζόνσον τον Έλληνα πρεσβευτή, και του λέει: πες αυτόν τον κολόγερο, τον Παπανδρέου, το γέρο. Το γέρο Παπανδρέου, ότι μη μου λέει εμένα το Σύνταγμά του και το Κοινοβούλιο του, τα μου αυτά, ξέρω εγώ. Τι είναι η Ελλάδα, μια μύγα. Τι είναι η Κύπρος, μια μύγα. Μας έχετε κουνούπι με αυτό το νησί. Και παίρνει ο Κακομοίρης ο Μάτσας, ο πρεσβευτής της Ελλάδας, να ενημερώσει το γέρο Παπανδρέου στην Αθήνα τι του λέει ο Τζόνσον. Και την ώρα που ενημερώνει, τον διακόπτει σε χρόνο ντετέ. Προσέξτε, η NSA και του λέει: θα σας μιλήσει ο πρόεδρος. Του λέει: παλιό, εάν σε αυτό θα σε λιώσω, θα κάνεις. Εάν τα πεις αυτά, Ναι, όχι, μετέδε, διέκοψε τη μετάδοση για να καταλάβετε. Τον παρακολουθούσαν live. Τον παρακολουθούσαν τότε. Λένε τώρα υποκριτές. Ναι, υποκριτές. Ότι αυτό τώρα παρακολουθούσαν. Υπάρχει συμφωνία, υπήρχε το Echelon πρόγραμμα κλπ. Ότι η NSA λειτουργεί με το δόγμα της περιορισμένης εμπιστοσύνης. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τους Αμερικάνους και τους Βρετανούς, όλοι οι άλλοι είναι περιορισμένοι σε εμπιστοσύνη. Ακριβώς. Άρα και λοιπόν, όλους παρακολουθούνται όλες οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Και η Mossad. Πολιτικών. Αλλά δεν την εμπιστεύονται οι πολλοί Αμερικάνοι. Τη Mossad, το παρατραβάει. Γιατί αυτά στο σημείο να παρακολουθεί ο πρόεδρος, να κάνει να εκβιάζει, να κάνει. Είναι, δεν αυτά, είναι απόλυτο έλεγχο. Αυτά που αποκαλύπτει ο Τόνι για τη Mossad είναι συγκλονιστικά. Για πέντε το πιο συγκλονιστικό. Μόνο ένα το πιο συγκλονιστικό που μποτώνει για τη Mossad. Πες το μίμη, σε παρακαλώ πολύ. Θα παιδιά, θα πέστε κάτω. Πες το. Κοιτάξτε. Είναι ο Ρόμπερτ Μάξουελ. Είναι η επιτομή ενός διεφθαρμένου εκδότη στην Αμερική. Στην Βρετανία. Ναι. Sunday Mirror, Daily Mirror κλπ. Καλεί αυτός τον διοικητή της Γκάγκεμπέ σε ένα ραντεβού. Πολιτικό πρόσωπο. Τον κάλεσε να τον ενημερώσει. Την πολιτική της Βρετανίας κλπ. Πάει, επί λοιπόν. Ψυχρού πολεμού. Άστο να το πήρε. Πάει λοιπόν ο Τσεμπρίκοφ. Πάει ο Τσεμπρίκοφ, ας πούμε. Και βρίσκει ξαφνικά, τον εξαπάτησε. Και βρίσκει δύο, τον διοικητή της Mossad και τον υποδιοικητή της Mossad. Αντί για την ΚΑΚΕΜΠΕ. Όχι. Ήτανε. ΚΑΚΕΜΠΕ με Mossad. Ο Τσεμπρίκοφ τα χάει. Και του λέει: κοίταξε να δεις. Εμείς θα ικανοποιήσουμε όλα τα αιτήματά σας που ζητάτε από τη Δύση. Σαν Ισραήλ που είχε επιρροή λόμπι στις ΗΠΑ. Αλλά τα λεφτά που θα περνάμε από την τράπεζα της Βουδαπέστης θέλουμε να κάνουμε τα στραβά μάτια. Ξέπλυμα μαύρου χρήματος από όπλα κλπ. Και ο εκδότης θα πάρει. Δεν θέλω το νούμερο, το έχω ξεχάσει πόσο ποσοστό θα πάρει. Έπαιρνε στην κάθε συναλλαγή. Δηλαδή μιλάμε απίστευτα. Τώρα μη σου πω τι άλλο. Τώρα αυτά ανοίγει σε ολόκληρο. Ναι, ναι. Όχι, θέλω να καταλάβετε βέβαια. Τι είναι ο Snowden μπροστά σε αυτά. Τίποτα δεν είναι. Να. Μα προσέξτε, αυτά που λέει ο Snowden τώρα που αποκαλύπτουν. Προσέξτε, ο Τόνι το Μάιο, έτσι. Μην ξεχνάς πότε κάναμε τη συζήτηση. Ναι. Ο Τόνι το Μάιο, προσέξτε παιδιά, μου αποδεικνύει, επειδή είμαι και τεχνικός, μπορώ να καταλάβω, αν και δεν είναι η ειδικότητά μας, πούμε τώρα πια τα πράγματα έχουν ξεφύγει από το δική μας γνώση. Προσέξτε, πώς το ίντερνετ ιδρυτικά, όχι τάχαν, θα του δώσουν άδεια και τρίχες κατσαρές. Ιδρυτικά, δηλαδή στο ξεκίνημα του. Καταρχήν, τη μέρα που πιάσαμε εμείς αυτό τον πράκτορα, τη μέρα εκείνη κατά σύμπτωση, ακούστε, βγαίνει μια είδηση που ελάχιστοι την πήραν χαμπάρι. Εγώ μου ήμουν στο μυαλό σαν ένιγμα. Ως μηχανικός είχα έτσι μια περιέργεια, τι είναι αυτό.
Λέει, σήμερα ολοκληρώθηκε η μετατροπή του ARPANET του στρατιωτικού σε δίκτυο που αργότερα ονομάστηκε ίντερνετ. 1983, πρώτη του μηνός. Εκείνη τη μέρα. Λοιπόν, προσέξτε, ιδρυτικά, άρα από την αρχή προέρχεται από το Πεντάγωνο, από το... προσέξτε, έχει κερκόπορτες, έτσι, backdoors, και στο λογισμικό του, και στο hardware, δηλαδή στο μηχάνημα, και στο κρυπτογράφημα. Οι πόρτες αυτές ελέγχονται από την NSA και τη CIA. Δεν έχει θέμα, δηλαδή, αν έδωσαν άδεια οι Ευρωπαίοι και ποιος του γράφουν στα τέτοια τους Ευρωπαίους, κλπ. Που κάνουν υποκρίνουν. Δεν τάχα μου, τα φτιάχνουν. Άλλωστε η Μέρκελ, έχω από τη σκηνή από πριν αποκαλυφθούν όλα αυτά. Από τον Τόνι. Έχω, πριν τον Τόνι. Έχω την πληροφόρηση και εγώ λέω ρε συντάχη με τον Βάιντμαν. Το έχω πει και κατά, δηλαδή μου ξέφυγε κάποτε και είπα, τι διάλογο, ό,τι κάνει η Μέρκελ περιπάτου στο μαύρο δάσος ή σε απομακρυσμένες περιοχές, όταν έχει κρίσιμα οικονομικά με το σύμβουλό της, το Βάιντμαν. Και λέω, τα έχουνε. Αυτός είναι και πιτσιρικάς. Τα έχουνε, είπες. Έτσι νόμιζα εγώ. Την παλιά λέξη, τα έχουμε. Ναι, και κοίταξε να δεις. Η Μέρκελ τις σοβαρές συζητήσεις δεν τις έκανε στα γραφεία. Έτσι έκανε. Ο, και με κινητάκι. Ήξερε η Μέρκελ. Δεν είναι ηλίθεια. Ειδικά τη Μέρκελ την ξέχτησαν. Βάλε μια ταινία. Δηλαδή λόγω Ανατολικής Γερμανίας, ο φάκελος Μέρκελ τον έχουν κάνει έτσι. Έχουμε έναν ωραίο άνθρωπο που το βγάζουμε όποτε έχει ωραίες εκδηλώσεις. Είναι ο Μύρωνας ο Μιχαηλίδης από τη Λυρική Σκηνή. Καλημέρα σας κύριε Μιχαηλίδη. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Καλά εσείς? Καλά. Να μας βάλετε λίγο κι εσείς μέσα στο κλίμα αυτό της συνωμοσίας. Να σας πω κάτι. Ο Μίμης είναι με το βιβλίο του και τις πληροφορίες και όλα αυτά από τους κατασκόπους και θα σας φωνάξουμε εσάς να βάλετε τη μουσική σε όλο αυτό. Ένας άνθρωπος πάντα απεχθανόταν στις θεωρίες της συνωμοσίας πάντα. Αλλά έπρεπε και κάποτε να το κάνω. Εσύ. Τόση ώρα από τον ακούω σκέφτομαι ότι αυτά που λέει θα μπορούσε να είναι σενάριο όπερας. Όχι αστυνομικού φίλμου, ο κόκκινος κάβουρας. Βερίσμο. Είναι και ωραίος τίτλος, έτσι. Βερίσμο. Λοιπόν, τι κάνετε εσείς με αυτή την καινούργια σας δουλειά? Λοιπόν, καταρχήν χθες είχαμε το βράδυ την πρεμιέρα της παραγωγής του Νίκου Κυπουργού «Προσοχή, ο πρίγκιπας Λερώνει», σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσκόπουλο. Με αυτή τη διαφήμιση που είχε κάποια θέματα. Αυτή η διαφήμιση έγινε viral, την έχουν δει πάρα πολλοί κόσμος. Είναι πάνω στη μουσική του Νίκου Κυπουργού, την έχει συνοθετήσει ένας νέος σκηνοθέτης, και ο Νίκος Πιάλτρας. Και είναι κάτι που περιγράφει μία στιγμή από το έργο μέσα που θα δουν οι θεατές. Και τρώει ο άλλος. Γιατί επιλέξατε αυτόν τον τρόπο διαφήμιση? Κοιτάξτε, τα. Πολύ ανατρεπτικό τα διαφημιστικά σπότ, ωραία γυναίκα. Τα διαφημιστικά σπότ της Λυρικής έχουν πάντοτε μία ιδιαίτερη. Θέλουμε να έχουν μία ιδιαίτερη προσωπικότητα, ώστε κανείς ακούγοντας έστω και λίγο να καταλαβαίνει ότι είναι σπότ από την Αθηνική Λυρική Σκηνή. Έχει την αντίθεση μέσα, δηλαδή ξεκινάει πάρα πολύ ήρεμα και ξαφνικά υπάρχει αυτό το απρόπτο, που αυτό εξάλλου είναι και το χιούμορ, έτσι. Το απρόσμενο και το ξαφνικό. Ναι. Και τώρα αυτό ανεβαίνει, για πείτε μας. Αυτό ανέβηκε χθες το βράδυ, σε λίγο έχει τη δεύτερη παράσταση 11 το πρωί. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που έχει, επειδή ο Θωμάς Μοσκόπουλος σκηνοθετεί, όχι για... δεν κάνει παιδιάστικες παραγωγές, κάνει παραγωγές για μικρούς και μεγάλους, θα έχει και βραδινές παραστάσεις. Οπότε όσοι φίλοι μας δεν μπορούν να έρθουν πρωινά, θα έχουν φέτος για πρώτη φορά τη δυνατότητα να δουν και βραδινές παραστάσεις στην Λυρική. Και πάει από τώρα μέχρι το Δεκέμβριο και μετά με ένα μικρό διάλειμμα, αν θέλετε θα σας πω και τα άλλα μας προγράμματα, μέσα το Δεκέμβριο, συνεχίζεται μετά τον Ιανουάριο. Μάλιστα. Για να πούμε στους φίλους τηλεθεατές, αυτό είναι βασισμένο σε ένα διάσημο παραμύθι του Άντερσεν, έτσι. Ο πρίγκιπας και το ρόδο του Άντερσεν, βασισμένο στο παραμύθι αυτό είναι, ναι. Θα το βγάλετε και έξω πουθενά, θα το πάτε δηλαδή σε τίποτα παραστάσεις, ας πούμε, όπως κάνετε και άλλες φορές? Όλες οι παραγωγές μας, εφόσον ολοκληρωθεί ο κύκλος παρουσίασης, συζητάμε μέσα στην Λυρική, συζητάμε πάντα και παρουσίαση εκτός Λυρικής. Mm. Θέλω να σας πω όμως, πέραν αυτού, ότι τα Χριστούγεννα φέτος θα υπάρχει κάτι πολύ ιδιαίτερο στη Λυρική, το παραμύθι των Χριστουγέννων. Για πρώτη φορά η παιδική χοροδία της Λυρικής, που είναι νεοσύστατη, θα λάβει μέρος στην αφήγηση ενός παραμυθιού με πολύ ιδιαίτερο τρόπο, που θα βασιστεί σε παραμύθια των αδερφών Γκριμ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μιχαηλίδη. Καλά, θα τα ξαναπούμε για τα Χριστούγεννα, γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας, το ξέρετε. Θέλω αυτό. Θέλω να σας πω μόνο κάτι, ότι είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που το τελευταίο διάστημα τα τρία μέσα μαζικής ενημέρωσης, Euronews, Associated Press και BBC, και Mega έχουν, και το Mega, έχουν κάνει εκτενή αναφορά στις δράσεις μας. Και θέλω να σας πω επίσης ότι εμείς στη Λυρική είμαστε μια πολύ καλή ομάδα και θέλω να κάνω δημόσια ευχαριστίες στο Διοικητικό μας Συμβούλιο για την αποδοτική συνεργασία. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Λοιπόν, να γυρίσουμε λίγο εδώ στην... Λοιπόν, που λες, μου είπες, ποιες ήταν οι πιο συγκλονιστικοί. Αυτά βέβαια αφορούν τα γενικότερα αυτό. Αλλά εκεί που δεν περίμενα ποτέ, για άλλο πήγα, γιατί εμάς τώρα είμαστε αριστεροί,
φυσικό είναι να προσπαθήσουν να σου βάλουν και χαφιέδες, έτσι δεν είναι? Φυσικό. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Σιγά το πράγμα δηλαδή. Άλλωστε και ασήμαντο περιστατικό αυτό που. Η συνέχεια είναι που ξεφεύγει από κάθε έλεγχο. Όταν αρχίζει και μου λέει πώς ουσιαστικά τράβηξαν το χαλί και στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό είναι κουφό. Όταν την ίδια στιγμή ο Μητσοτάκης πήγαινε τον Μπους στο ακροτήρι και του έκανε μυζιθρόπιτες και μπερακές και καλαμπούρια. Και εκεί που ήθελα μάλιστα να εξάρω, δεν θα το πω δημόσια, διότι πρέπει να τα λέμε αυτά, ότι ένας συντηρητικός πολιτικός δεξιός, όπως είναι ο Βαρβιτσιώτης, Αμερικανόφιλος, όταν πήγανε και του είπε Αμερικάνος επιτετραμένος. Γιατί έλειπε ο Σωτήρχος τότε. Με το Σωτήρχο έχει άλλο περιστατικό, συγκλονιστικό. Ακραία συγκλονιστικό. Πάει και του λέει Κάζους Μπέλι. Με την υπόθεση Λάλας. Ναι, με την υπόθεση Λάλας. Μητσοτάκης έχουν κάνει αυτό, ο Τάδε με τον... Ο Μητσοτάκης αναλύει και την υπόθεση Λάλας. Αυτός λέει, αυτός. Κάει και αυτός ο κατάσκοπος. Ε? Ο Έλληνας. Τον καρφώσανε, δική μας. Ναι, τον καρφώσανε. Βγαίνει ο Πάγκαλος, είτε Υπουργείο Εξωτερικών και ξέραμε, άσε ρε Πάγκαλε, καλύτερα να μην μιλήσω. Άστο καλύτερα. Γιατί να μην μιλήσεις? Μα τώρα από το Υπουργείο Εξωτερικών κάρφωνε στους Αμερικάνους. Λοιπόν, μισό λεπτό. Άσε τώρα να πούμε. Λοιπόν. Όχι να μιλάς. Γιατί να μην μιλάς? Ρε παιδά, δεν έχουν νόημα τώρα, αλλά συζητάμε τώρα καλύτερα να έχουμε επίγνωση. Λοιπόν, και του λέει Κάζους Μπέλι. Σε ένα δεξιό πολιτικό. Και του λέει, αν βάλετε θέμα Κάζους Μπέλι για αυτό το ζήτημα, καλώ σε μια ώρα τους Έλληνες, ας το διαψεύσει ο Βαρβιτσιώτης, καλώ σε μια ώρα εδώ τους Έλληνες δημοσιογράφους και τους ξένους δημοσιογράφους και αποκαλύπτω πώς παρακολουθείτε το Γενικό Επιτελείο και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τα ξέρετε δηλαδή, ε? Τον ρωτώ εγώ όταν με έκανε μπλόφαρε ή... Ή είχε στοιχεία. Δεν ξέρω τι κάνει. Τον Τόνι τώρα λες. Τον Τόνι. Τον αρχιπράκτορα. Μπλόφαρε ή... Και σου λέει, εμείς έτσι αλλιώς παρακολουθούσαμε. Μπορεί να το ξέρω. Και να μπλόφαρε μέσα θα πέφτει. Η πλάκα είναι πέσα. Ο Μητσοτάκης όπως είναι. Ωραίο ήταν αυτό. Άρα έπιασε. Εκεί για το μακεδονικό θα έχει μέσα πράγματα που είναι ασύλληπτα. Για να το πάρει κάποιο να το διαβάσει αυτό το πράγμα, δεν μας είπε στην ουσία. Αυτός ήταν ένας άνθρωπος K25. Α25. Α25. Μα δεν είναι αυτό τώρα, πρόσεξε. Είναι η αφορμή για να ξετυλιχθεί ένα κουβάρι. Δεν... Το καταλαβαίνουμε αυτό. Έτσι. Φτάνει λοιπόν. Πόσα χρόνια ήταν μέσα στο κουκουέ? Κοίταξε, αυτό η έρευνα μου είναι μια ασήμαντη υπόθεση. Πάει συνηθισμένη. Δεν έχει σημασία. Ό,τι έχω στο βιβλίο, ο αναγνώστης μόνος μου θα κρίνει. Προσέξτε. Εκείνη την εποχή ψάχνουν πάντα να βρουν κάτι να έχει. Καταρχήν πρέπει να ξέρετε ποια άτομα είναι ευάλωτα σε αυτό. Κάποιο να εκβιαστεί για παράδειγμα, έτσι δεν είναι? Ποινικό θέμα ή στρατιωτικό. Συνήθως θέμα. Τα άτομα που έχουν πάθει. Ή μπορεί να έχουν ένα τραύμα εσωτερικό. Θα δείτε πώς περιγράφω ένα εσωτερικό τραύμα σε μικρή ηλικία που σου κάνει να έχεις μια προδιάθεση προς διπλός άνθρωπος. Καμιά φορά είναι και νευροβιολογικό, δηλαδή τα γονίδια μας. Προσέξτε, στη φύση, θέλω Μανώλη να το καταλάβεις αυτό. Στη φύση, αυτό που λέμε καμουφλάζ, εξαπάτηση, διπλοπροσωπία. Μα δεν μου απάντησε αυτό το μέθοδος, είναι, θα σου πω. Σε κάνω έτσι, όπως έκανα και τον Τόνι. Προσέξτε, το χταπόδι, ας πούμε το πιο απλό, μπορεί σε δύο δέκατα του δευτερολέπτου να αλλάξει χρώμα. Σε δύο δευτερόλεπτα. Να αλλάξει χρώμα ανάλογα με το βυθό. Έχετε ακούσει τα αυγά του κούκου? Έχουμε το 1,5% των μπουλιών σε όλο τον κόσμο, βάζουν τα αυγά τους σε ξένες φωλιές. Δηλαδή αυτό που κάνανε, προσέξτε, θάνατος Τσαλικίδη, το έχω στο βιβλίο. Θάνατο στη Σιγκαπούρη, θάνατο στη Μασαχουσέτη, θάνατο στην Καλιφόρνια, ίδιες αυτοκτονίες παντού. Εδώ πρέπει να ερευνήσει κανείς πώς γίνεται με το σκηνή στις τηλεπικοινωνίες να έχουμε ταυτόχρονα περίπου σε μικρή χρονική κλίμακα τα ίδια περιστατικά. Ανοίγει δηλαδή, κι άλλο θέμα δηλαδή. Βεβαίως ανοίγω κι άλλο θέμα. Έχουμε στον χώρο των τηλεπικοινωνιών και των νέων τεχνολογιών έχουμε ορισμένους θανάτους που είναι. Εξωφρενική. Να σου πω, αυτό το Α25. Κάτσε τώρα για να μην χαθούμε. Το Α25 τώρα. Ναι. Πότε τον αποκαλύπτετε εσείς και φεύγει, τον διώχνετε? Κοιτάξτε, η ειδοποίηση έρχεται αρχές Δεκεμβρίου του 82. Και σε ένα μήνα έχει ολοκληρωθεί όλη η ιστορία. Α, τότε βγήκε. Ναι. Δηλαδή, ναι, είναι κάτι το οποίο. Κοιτάξτε, είναι συνδρομή πολλών παραγόντων που αποκαλύφθηκε. Δεν... Ναι. Ήταν η μοναδική περίπτωση αυτός, Μίμη? Όχι, υπήρχαν μικροχαφιές, πάντα υπάρχουν. Αλλά αυτή ήταν στο επίπεδο αυτό. Το κουκουέ με έναν τρόπο έντιμο, διαφανή και διαυγή, το έλυσε και το καθάρισε. Σε άλλα κόμματα δεν υπήρξε ίδια, το ίδιο καθάρισμα με το μαχαίρι. Και μπορώ να σας πω, ας ασχοληθούν άλλοι ερευνητές. Εγώ θα σας πω κάτι. Μην ρωτάτε όμως περισσότερα. Πώς ορισμένα άτομα εμφανίζονται μετά τα 65
να είναι τόσο διεφθαρμένα και να μην, ας πούμε, δεσμεύονται από κάποιες αξίες που ήταν σε κόμματα μεγάλα κλπ. Εσύ πιστεύεις ότι γίνεσαι κλέφτης και απατεώνας μετά τα 60? Και τι μου λέει ο Τόνι, του λέω, ρε φίλε. Σε ποιον αναφέρεσαι? Θα σου πω, δεν αναφέρομαι σε κανένα. Γιατί δεν πρέπει να λέμε παρά. Άρα λες ότι από την προηγούμενη ζωή του ήταν. Έτσι, μπράβο. Δηλαδή, ο τάδε που ήταν τάδε στη Γερμανία, πώς ξεφύτρωσε ξαφνικά, βρήκε τον Αντρέα και ρυθμίζει και λύνει και δένει και κάνει και δείχνει κλπ. Και λέω του Τόνι, ρε Τόνι, το γέρο είναι 82 χρόνια, 80 χρόνια άνθρωπος τώρα, 81 πάει. Λοιπόν, ρε Τόνι, του λέω να σε ρωτήσω κάτι. Σε αυτές τις μεγάλες υποθέσεις διαφθοράς που αφορούν τα όπλα, για παράδειγμα, που είναι μεγάλες συναλλαγές. Και μου λέει, δεν σας παρακαλώ, δεν θέλω τίποτα από ό,τι έχει παραπάνω το βιβλίο του. Εγώ λέω τι ξέρω, δεν, καλά, για πράγματα που δεν ξέρω δεν μπορώ να πω. Προσέξτε, ναι. Ρε Τόνι, του λέω, κάτσε εδώ. Όταν γίνονται τέτοιες αγοραπολισίες όπλων και έχουμε μίζες τέτοιου μεγέθους, υπάρχει περίπτωση οι μυστικές υπηρεσίες να μην τα ξέρουν πολλών χωρών να μην έχουν πάρει χαμπάρι τέτοιες συναλλαγές? Και μου λέει, δεν υπάρχει ούτε ένα στο εκατομμύριο περίπτωση να γίνει αγοραπολισία όπλων με Ρώσους, Γερμανούς ή Αμερικάνους και να μην ξέρουμε τι έχει. Οι αντίστοιχες μυστικές υπηρεσίες αυτών των χωρών. Το ερώτημα είναι η δικιά μας. Το κρίσιμο ερώτημα είναι η δικιά μας. Και η δικιά μας. Ήξερε. Δεν έχω καμία μαρτυρία περί αυτού. Αλλά σου λέει, όταν ακούς αντισταθμιστικά, λέει αυτός, μπορεί να είναι υπερβολή, στο 90% των περιπτώσεων ψάξε να δεις ποιος τα παίρνει. Τα αντισταθμιστικά των όπλων. Δεν είπανε με αφορμή αυτή την υπόθεση. Με αφορμή αυτή την υπόθεση ήταν ο πόλεμος των μυστικών υπηρεσιών και των χωρών. Και αν λέει, παίρναμε τα όπλα, δεν τα παίρναμε από τους Ρώσους και τα παίρναμε από τους Αμερικάνους. Δεν θα υπήρχε τίποτα. Δεν θα έβγαινε στη φόρα καμία υπόθεση. Προσέξτε. Μιλάει ο Πρωθυπουργός, τώρα βγαίνει αυτό, έτσι. Εγώ έχω περισσότερο, έχω βγάλει το 1/10. Προχθές είδα στο Φανάσιο. Το 1/10 το έχεις βγάλει, έχεις και άλλα 1/10. Προσέξτε. Μιλάει ο Γάλλος Πρωθυπουργός με τον διευθύνοντα σύμβουλο της IATA, αυτή που κάνει τα Eurofighter, τα Airbus, τέτοια κλπ. Καταγράφουν οι Αμερικάνοι τη συνομιλία, ξέρουν το τίμημα που ζητάνε οι Γάλλοι για τα όπλα αυτά. Και κάνουν καλύτερη προσφορά οι Αμερικάνοι για τα δικά τους. Καλά, και αυτό στο τηλέφωνο τα λέει. Αφού είναι. Τι να πω. Και να τηλέφωνο. Γιατί δεν παρακολουθούν τα άλλα. Αντίθετα, δεν το έχω βάλει στο βιβλίο, αλλά οφείλω να το καταθέσω για λόγους εντυμότητας. Όταν έγινε η αγορά του αιώνα στην Ελλάδα με τα αεροπλάνα, εδόθη εντολή και παρακολουθούνται τα τηλέφωνα όλων των εμπλεκομένων. Από τις ελληνικές υπηρεσίες. Και πολιτικών και στρατιωτικών. Από τις ελληνικές. Ναι. Για να είναι σίγουρος ο Αντρέας, ξέρω, δεν ξέρω ποιος. Ποιος να είναι σίγουρος. Έτσι όπως θα λέει. Λοιπόν, ποιος Αντρέας. Έγινε πράγματι αυτό. Θέλω να πω επίσης ότι υπήρξαν δημοκρατικοί αξιωματικοί, οι οποίοι ήταν και στην ΑΕΠ και είπα, συνέβαλαν στην αποκάλυψη αυτών των ιστοριών. Δεσμεύομαι να πω τα ονόματά τους. Και πρέπει να τους θυμίσω. Πάντα υπάρχουν δημοκράτες, πάντα υπάρχουν έντιμοι και πατριώτες αξιωματικοί και ήθελα να τους θυμίσω. Έτσι όπως τα λες τώρα, καταλήγουμε στη θεωρία που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Θα σου πω κάτι τώρα. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Κάτσε να σου πω. ΣΥΡΙΖΑ είναι νέο. Ότι δεν μπορούν αυτοί να διαπραγματευτούν με τους Γερμανούς, γιατί τους κρατάνε από παντού. Εντάξει, δεν είναι ισχύ αυτό. Ποιος δεν κρατάει, ποιον είναι το θέμα. Δεν ισχύ. Κρατάει ο ένας τον άλλο. Αυτό είναι άλλο. Θέλω να πω ότι. Όχι, άλλο το ζήτημα τώρα. Αν θες τα πολιτικά, θα έρθω μια μέρα εδώ να συζητήσουμε αναλυτικά. Αυτό είναι πάντω μαραθώνιο. Το βράδυ τι θα κάνεις? Κοίταξε, να σας πω τώρα με το βράδυ για να ξέρετε, ας πούμε. Τι σε ακούω, λέει, ένα στο μακρύ του άλλο το κοντό του. Γιατί έκανε ο Τσίπρας τώρα, διαμαρτύρεται τη Νέα Δημοκρατία που δεν έκανε σε κατάλληλο χρόνο ο Τσίπρας τη μομφή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τι σα νοιάζει, κάνει λάθο, έτσι γουστάρω, ρε φίλε. Έτσι δεν είναι. Προσέξτε όμω να είτε. Δεν ξέρω γιατί έκανε ο Τσίπρας τη μόφη, αλλά ανεξαρτήτως γιατί την έκανε, υποσυνείδητα υπάρχει κάτι. Την έκανε σε ένα χρόνο που τη δίνει τη δυνατότητα, πρόσεξε, να σερφάρει με ασφάλεια. Τι έγινε τώρα εδώ πέρα στην Ελλάδα? Λόγω της χρεοκοπίας κατέρευσε η αντεστραμμένη πυραμίδα στο πρώτο τράνταγμα της ελληνικής οικονομίας, έτσι. Ήρθε ένα μεγάλο παλιριακό κύμα και σήκωσε το Τσίπρα στην κορυφή. Και είναι πάνω στην κορυφή τώρα, ξέρεις τι ήλιγκος είναι αυτός, Να βλέπεις το κύμα, άμα κάνεις μια στραβοτιμονιά, σε πήρε από κάτω σε κατάπιε, σε πετάει στα βράχια, έτσι δεν είναι? Θέλει λοιπόν ο Τσίπρας, λογικά στην εκλογική του στρατηγική, να σερφάρει με ασφάλεια στην κορυφή του κύματος, το οποίο θα φουσκώσει περισσότερο, μέχρι τις ευρωεκλογές, χωρίς ευτυχή ή ατυχή δυστυχήματα,
και μετά τις ευρωεκλογές αυτό βλέπει αυτός ως ορόσημο των πολιτικών εξελίξεων. Έτσι δεν είναι? Το ερώτημα είναι, που εδώ μπορεί να είναι η διαφωνία μου, ο χρόνος Τσίπρα και ο χρόνος της Ελλάδας και της διαπραγμάτευσης είναι το κρίσιμο ερώτημα. Και ο χρόνος Τουρνάρα. Δηλαδή θα έλεγα, ναι, δηλαδή θα σας έλεγα εγώ ότι η κορύφωση μιας αντιπολιτευτικής κίνησης, και όχι μόνο αντιπολιτευτικής, από όλα τα κόμματα και από τη συμπολίτευση, έτσι, όσον αφορά την διαπραγμάτευση, την ουσία της διαπραγμάτευσης, διότι το στρατηγικό ζήτημα που έχουμε μπροστά μας, πρέπει να είναι, προσέξτε, με τη φράση θα το πω, στις 10 Νοεμβρίου είναι νωρίς, στις 10 Δεκεμβρίου είναι αργά. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ? Απόλυτα. Δηλαδή πρέπει να κεντράρεις σε άλλο ζήτημα και με άλλες διαδικασίες. Πάμε στο κέντρο. Πάμε στο κέντρο, γιατί τελείωσε ο μαραθώνιος. Στο κέντρο της Αθήνας. Βέβαια, έλα, έλα, έλα. Τελείωσε ο μαραθώνιος. Ηρώ, για πες μας. Καλημέρα. Καλημέρα. Είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή του αθλητισμού σήμερα. Είναι ο 31ος κλασικός μαραθώνιος της Αθήνας. Η έναρξη έγινε από το μαραθώνα στις 9 η ώρα και οι δύο μικροί μαραθώνοι έχουν ξεκινήσει από τη λεωφόρο Αμαλίας, ο ένας στις 8 και ο άλλος στις 9. Να ξέρετε ότι εδώ έχουν συγκεντρωθεί 28, θα τρέξουν μάλλον σήμερα 28.000 δρομείς και στους δύο μαραθώνιους. Είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή σήμερα και έχω μαζί μου τον Ανδρέα του Λοβέρδο. Είναι ένας από τους αθλητές εδώ. Καλημέρα, Γιάννη Λοβέρδο. Καλημέρα, Γιά. Δεν ξέρουμε, ξεκινήσατε από το μαραθώνιο να τρέχετε και θα καταλήξουμε το βράδυ στις 12 η ώρα στη Βουλή. Κοιτάξτε. Καλά, ρε Ανδρέα Βασιλικόπουλο, το πίνεις γάμο. Είναι κάτι που δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς αν δεν το ζήσει. Ο κόσμος εδώ νιώθει υπέροχα. Όλες οι ηλικίες, από μωρά μέχρι άνθρωποι άνω των 80, δίνουν μια μάχη με τον εαυτό τους και με τον χρόνο. Νομίζω ότι όποιος λίγο συγκινείται από αυτά πρέπει του χρόνου να έρθει. Είναι χιλιάδες οι ξένοι και αυτό, πέρα από το ότι είναι αθλητικό γεγονός, γιατί εδώ γίνεται ο αυθεντικός μαραθώνιος όλο τον πλανήτη, έτσι. Ναι, ναι. Πέρα από το ότι είναι αθλητικό γεγονός τεράστιο, είναι και τουριστικό και οικονομικό γεγονός. Ο ΣΕΓΑΣ τα τελευταία χρόνια έχει δει αυτή τη διάσταση και νομίζω ότι, αν καλά είδα, γύρω στους 5.000 από αυτούς που συμμετέχουν είναι ξένοι. Μάλιστα. Αλλά πέρα από αυτό, εμείς κάναμε μια ομάδα και κατεβήκαμε εδώ. Το σύνθημα είναι αυτό. Εσύ που είχαμε... Εσύ δηλαδή ποιος? Είμαστε φίλοι. Α, παρέα. Φίλοι. Κάναμε μια ομάδα και κατεβήκαμε με το σύνθημα που είχαμε από τον καιρό που ήμασταν στην υγεία, ότι για την σύγχρονη μορφή της υγείας, για τη σύγχρονη μορφή μάλλον των ασθενειών, η καλή διατροφή, η μεσογειακή διατροφή και η άθληση είναι τα καλύτερα φάρμακα και συνιστούν και καλύτερη πρόληψη. Και να πεις στον Κουβέλη με τον οποίο συνεργάζεσαι να κόψει το τσιγάρο ή να τον φέρεις να τρέξει αυτός να δούμε. Σωστός. Σωστό είναι. Πώς πήγε η συνεργασία με τον κύριο Κουβέλη? Τώρα με τη φόρμα θα σας λέω ότι τα πολιτικά δεν θέλω. Εντάξει, αν έχετε κάτι αθλητικό να με ρωτήσετε, αλλά εσείς, όχι. Ο ένας είναι με τον ΠΑΟΚ και έχει προβλήματα σήμερα και ο άλλος είναι έτοιμος να ξαναπανηγυρίσει. Να κάνουμε λίγο κατάχρηση. Αυτό που είναι υπέροχο, ναι, είναι το μετάλλιο που δίνουν για τη συμμετοχή. Βέβαια. Και για κάθε άνθρωπο που έρχεται εδώ και συμμετέχει, αυτό είναι κάτι που θα το πάρει στο σπίτι του και θα αισθάνεται περηφάνεια. Βέβαια. Μπορεί... Και... Ναι, μου λέτε τώρα, γιατί είστε απ' έξω. Όταν είστε απ' έξω, δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα. Αν έχεις φόντα, Ιορδάνη, έλα να κάνεις 100 μέτρα, να σε δω. Άσε τα ναι, τώρα. Είναι δύσκολα, κύριε Λοβέρδο. Κύριε Λοβέρδο, δεν με αφήνει ο Μανώλης. Δεν με αφήνει ο Μανώλης. Πού να πάει, του λέω ότι αυτά τα έκαναν άλλοι. Γι' αυτό δεν πάει. Καταλάβατε. Έχουμε ιδεολογική τρομοκρατία εδώ. Πρόσεξε όμως, διότι έτρεχε και ο Παπανδρέου και δεν του βγήκε σε καλό. Το πήγαινε στα πολιτικά τώρα. Ναι. Δεν ακούτε τι σας λένε εδώ, γι' αυτό το λέτε. Ο Μίμης λέει ότι έτρεχε και ο Παπανδρέου, λέει. Εντάξει, ακούω τα πάντα. Κύριε Λοβέρδο, συγγνώμη. Έχουμε Ρομπέρτο, κύριε, το βράδυ. Θα τα πιάσει όλα αυτά τα πράγματα. Κύριε Λοβέρδο, με συγχωρείτε. Πριν σας αφήσουμε, θα μας πείτε τι θα κάνετε το βράδυ στην ψηφοφορία. Τα έχω πει, τα είπατε κι εσείς στο δελτίο το μεσημεριανό σας εχθές. Τώρα με το Σορτσάκι δεν είναι για πολιτικά. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εντάξει. Ωραία. Να είστε καλά και του χρόνου να έρθετε να σας μετρήσουμε. Να μετρηθούμε, κύριε Λοβέρδο. Στη θάλασσα, σε καλό εγώ, ρε. Να, στη θάλασσα, στη στεριά. Στο τάβλι. Να πούμε μόνο για τον κόσμο να ξέρει ότι οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας σήμερα είναι κλειστοί. Για χαρά. Ότι περιμετρικά, δηλαδή... Μ' ακούτε? Σ' ακούμε. Ότι περιμετρικά το κέντρο της Αθήνας έχει κλείσει και σταδιακά έχουν κλείσει όλοι οι μεγάλοι δρόμοι, όπως και η έξοδος της Αττικής Οδού στη Ραφίνα και στην Παλίνη. Και να σας πω ότι έχουμε... Πότε θα ξανανοίξουνε?
μέχρι τις 5.30 το απόγευμα τουλάχιστον θα είναι κλειστά. Μάλιστα. Και να σας πω ότι τρέχουν και άλλα πολύ μεγάλα ονόματα, έτσι, και του αθλητισμού και η Έτνα η Κίπλαγκαν, η Έλενα η Μπουφών, η σύζυγος του γνωστού τερματοφύλακα και πολλοί άλλος κόσμος. Μάλιστα, ευχαριστούμε Ρο, να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς ευχαριστούμε πολύ. Και να ξέρετε ότι και με τον προδότη, τον προδομένο, γιατί προδόθηκε από πολλούς αυτός, νιώθουμε μια συμπάθεια. Δηλαδή στο τέλος. Είσαι μεγάθυμος. Από τον υψηλό πυρετό πάμε στα δέκατα. Αλλά είσαι μεγάθυμος. Δείχνουμε κατανόηση. Δεν ξέρω με κατάλαβες. Άμα έχεις περάσει από το θάνατο δίπλα. Έτσι δεν είναι. Αν λες ανθρώπινο, ανθρώπινο και η διπλή, τριπλή προδοσία να πούμε. Ναι, αλλά και ο άλλωστε... Το Κουκουέ όμως θυμάσαι τη γραμμή πλεύσης είχε τότε. Οι προδότες τέλος. Όχι τότε. Ναι. Αυτοί που υπογράψανε θεωρούνταν προδότες και όχι οι προδότες. Όχι, όχι. Εννοείς τώρα είστε. Το 42 συμβιβασμού. Όχι, στην περίοδο του εμφυλίου της κατοχής, η όπλα, έχω ένα τον Αργύρι, μια καρύτης τώρα, καθαρίσανε μερικούς, ας πούμε, δοσύλλογους ή κουκουλοφόρους συνεργάτες των Γερμανών. Για να μην εμένα μου άρεσε ο λόγος που είπες, γιατί το έγραψε αυτό το βιβλίο. Τι είπε σε κάποιον, να τα έχω πει σε όλο τον κόσμο όλη αυτή την ιστορία. Λέει, ας τη γράψω, γιατί θα τελειώσουν όλοι αυτοί και θα ξεχαστεί η ιστορία. Ναι, είχα πει του Χαρίλο, προσέξτε. Ότι με τα 30 χρόνια θα τη γράψει με τι σερετοφόρο in office. Άσε τα μανούλα μου. Μη, άσε τις αναψηλαφείς, διότι όλο και κάποιο βασούλι θα βγει. Καλό, καλό. Ο Τόνις. Ο Τόνις. Να είσαι καλά. Καλό τάξη το μου. Ευχαριστώ, παιδιά.